Τώρα, η Άρτε Μάντι μαζί μας και θα ξεκινήσουμε από μια πάρα πολύ δυσάριστη εξέλιξη, τελευταία εξέλιξη. Άρτεμις κατέληξε μια 38χρονη έγκυος κοπέλα στη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς η έδινε μάχη για 1,5 μήνα στο υποκράτειο νοσοκομείο, μια 38χρονη χωρίς υποκείμενα νοσήματα. Δυστυχώς όμως δεν είχε κάνει το εμβόλιο. Έφτασε στο νοσοκομείο και ήταν στην 33η εβδομάδα της κοίησης. Η κατάσταση της κυησης η κατασταση επιδεινώθηκε, οι γιατροί αναγκάστηκαν να της κάνουν και σαρική και λίγο αργότερα διασωληνώθηκε. Λίγε εβδομάδε deer... πιο μετά ε, κατέληξε δυστυχώ. Το μωρό ευτυχώ είναι καλά στην υγεία του. Νοσηλεύτηκε στη μονάδα νέων και τώρα είναι καλά. Τώρα είναι μεγάλο, χωρί τη μανούλα του όμω. Κανεί δεν είναι άτρωτος βέβαια. Αυτή τη στιγμή, στην ηλικιακή ομάδα 18 έω 39, νοσηλεύονται 20 ασθενεί διασοληνωμένοι. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τι γίνεται με του εμβολιασμού, γιατί ηχούν όλα τα καμπανάκια του κόσμου. Και κυρίω στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά, ειδικά σε κάποιε περιοχέ. Ένα στου δύο. Και δυστυχώ προχωράει πάρα πολύ αργά το πρόγραμμα Ελευθερία. Το 60,8 του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί πλήρω. Ο μέσο όρο Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 65,2%. Επί των ενηλίκων είναι το 70,1%. Ευρωπαϊκά, το 75%. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 16η θέση. Τώρα τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα και στην τρίτη δόση. Το τι γίνεται. Και εκεί προχωράμε πολύ αργά. Έχουν εμβολιαστεί με την τρίτη ενισχυτική ιδιωτική δόση. Μόλι 350.000 άτομα, οι δικαιούχοι είναι πάνω από 1.100.000 πολίτε. 94.000 Νέα ραντεβού κλείστηκαν τι τελευταίε 7 ημέρε. Ωστόσο, όποιο κλείσει το ραντεβού του τώρα μπορεί να το κάνει πολύ άμεσα. Τώρα, αύριο έχουμε τη σύσκεψη τη Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και όπω φαίνεται, επεκτείνεται η τρίτη ενισχυτική δόση και στου κάτω των 50, εφόσον έχει περάσει το εξάμεινο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρτα